στα 60 κιλά ο αγώνας αυτός. Καλό low kick από τη Μητυλινάκη. Σέντρο με καλή κίνηση. Εκρηκτική. Μητυλινάκη λίγο πιο στατική στην αρχή του πρώτου γύρου. Βέβαια η Μητυλινάκη είναι πολύ δυνατή σωματικά και πιο μεγαλώσουμε από τη Σέντον. Σέντον με πολλή κίνηση. Έρχεται στην κοντινή απόσταση και προσπαθεί να φεύγει. Κοντινά χοκ από τη Μητυλινάκη, δεν βρήκαν στόχο. Μέχρι στιγμής καμία από τις δύο δεν έχει βρει ιδιαίτερα στόχο. Καλό low kick από τη Σέντον. Η Σέντον έρχεται στην κοντινή απόσταση, δίνει ένα low kick και μετά συνέχεια προσπαθεί να πιστοχωρήσει. Αρκετές φορές βέβαια δέχεται χτυπήματα, αλλά η άμυνα της είναι ψηλά και καταφέρνει να μην δεχτεί ζημιά. Καλή αποφυγή από τη Σέντον. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτά τα μακρινά low kick, τουλάχιστον με διείσδυση. Βλέπουμε τη Μητυλινάκη τώρα να πιέζει. Μητυλινάκη προσπαθεί να πιέσει σε κοντινή απόσταση. Ήταν μια προσπάθεια της Μητυλινάκη να περάσει κάποιο χτύπημα, γιατί μέχρι στιγμής είναι σε παθητική στάση. Βλέπουμε τη Σέντον με κάποια low kick, με κάποια body kick να προσπαθεί να κόψει τη Μητυλινάκη. Δυνατά χτυπήματα από τη Μητυλινάκη. Πολύ ωραίο κροσέ. Η Σέντον έχει μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη τεχνική κατάρτιση, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται εδώ, αλλά η Μητυλινάκη είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ επικίνδυνη και όταν προσπαθεί να έρθει κοντά, κλείνει με το σώμα της πολύ καλά τις διαφυγές της Σέντον. Βεβαίως πρέπει να βρει στόχο η Μητυλινάκη, γιατί αν αναλωθεί σε προσπάθειες δυνατών χτυπημάτων θα κουραστεί. Δεν μπορεί να αφήνει τη Σέντον να πιέζει έτσι. Ακριβώς. Καλός πρώτος γύρος για τις δύο αθλήτριες. Νομίζω ότι η Σέντον είχε την πρωτοβουλία. Βέβαια. Και πολύ ακόλουθη της Μητυλινάκη. Τους ακούμε να φωνάζουν στα χτυπήματά της. Πάμε να δούμε το δεύτερο γύρο. Spinning backfist από τη Μητυλινάκη. Μητυλινάκη προσπαθεί να πιέσει, να έρθει κοντά. Βλέπουμε κάποια body shots απλά, αλλά η Σέντον καταφέρνει να βρει το χώρο της πάλι. Ξανά spinning back kick, back fist, συγγνώμη. Συνεχίζει να επιλέγει κάποια low kick η Σέντον.
Η Σέντον φαίνεται να έχει μελετήσει τη Μυτιλινάκη. Γι' αυτό δεν κάθεται κοντά της. Προσπαθεί να την κάνει να βρει αέρα και να περάσει τα δικά της χτυπήματα. Διάλεγε να επιτεθεί πολύ πίσω μπροστά πόδι. Μυτιλινάκη πιέζει, αλλά... Περνάει χτυπήματα. Τώρα περνάει κάποια χτυπήματα. Μέτρημα για τη Σέντον. Knockdown για τη Μυτιλινάκη. Η Σέντον δεν είχε ζαλιστεί, παρόλα αυτά όμως έδειχνε να μην απαντάει. Ακριβώς, να μην αμήνεται και να μην απαντάει στα χτυπήματα της Μυτιλινάκη. Πτάμενο γόνατο της Σέντον δεν βρήκε στόχο. Μυτιλινάκη πέρασε ένα overhand και τη σταμάτησε. Μυτιλινάκη πρέπει να προσέχει να μην κουραστεί, γιατί προσπαθεί να δώσει πολύ δυνατά χτυπήματα συνεχώς. Βλέπουμε ένα πιο στατικό παιχνίδι, να έχει να επιλέξει. Μένει στη θέση της, ναι. Η Σέντον με περισσότερη κίνηση, αλλά η Μυτιλινάκη κατάφερε να πετύχει το knockdown. Μυτιλινάκη φαίνεται κουρασμένη σε αυτό το σημείο βεβαίως. Η Σέντον, η μασέλα της Μυτιλινάκη έφυγε και θα έλεγα ευτυχώς σε μια αρκετά επικίνδυνη φάση, γιατί η Μυτιλινάκη δέχτηκε κάποια χτυπήματα. Μυτιλινάκη έχει κουραστεί, η Σέντον είναι πιο φρέσκια, παρόλα αυτά όμως ο δεύτερος γύρος θα τελειώσει σε λίγο και θα έχει την ευκαιρία να πάρει κάποιες ανάσες η Μυτιλινάκη. Σιγά σιγά με αυτά τα low kick η Σέντον έχει καταφέρει να κάνει ζημιά και φαίνεται συγκίνηση της Μυτιλινάκη. Ναι. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να πιέζει, να προσπαθεί να πιέσει η Μυτιλινάκη με κάποια counter. Καλό ίσιο από τη Σέντον. Αυτός ο αγώνας, εκτός από την περίπτωση που η Σέντον πετύχει κάποιο knockdown, θα είναι αυτός ο γύρος, συγγνώμη, θα είναι της Μυτιλινάκη. 10 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Τέλος του γύρου. Ωραία, άρα μέχρι αυτή τη στιγμή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο πρώτος γύρος ήταν μάλλον της Σέντον. Και εγώ έτσι θεωρώ. Ο δεύτερος της Μυτιλινάκη με 18, γιατί πέτυχε ένα knockdown. Άρα στον επόμενο γύρο... Sorry, not sorry. Pardon this army. Young C's, the new Marcus Garvey. Blacker the berry, the sweeter the juice. Darker the skin, the tighter the noose. Truth prevails. Once they may hate in the crime, go to jail. Nigga might say your life, post your bail. Church full of evil guys, holy hell. Los. Δεν βάζει και το 100% στα χτυπήματά της. Η Μυτιλινάκη αναγκάστηκε να πιέσει παραπάνω για να καταφέρει ζημιά, για να καταφέρει δηλαδή να κολλήσει τη Σέντον στο πλέγμα και να μπορέσει να πετύχει αυτό το knockdown. Η Μυτιλινάκη φαίνεται να έχει ξεκουραστεί. Δυνατά. Ωραία χτυπήματα από τη Μυτιλινάκη. Για να δούμε, Μυτιλινάκη προσπαθεί να πιέσει σε κοντινή απόσταση, μπλέκονται στο κλίντς, ο διαιτητής τους χωρίζει. Θα ήθελα να δω πολύ κάποιον αθλητή να εκμεταλλεύεται το κλουβί για να μπορέσει να... και πώς θα το χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να κολλήσει τον αντίπαλο και να κάνει ζημιά. Πίστευα ότι Μυτιλινάκη θα καταφέρει, λόγω της εμπειρίας του MMA, να καταφέρει. Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει χρησιμοποιήσει dirty boxing ή... το κλουβί τόσο.
Για να δούμε. Μιτιλινάκη φαίνεται να έχει κουραστεί πάλι. Παρ' όλα αυτά κρατάει τη Σέντον σε απόσταση. Μιτιλινάκη φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Φαίνεται να δέχεται κάποιο χτύπημα. Φάνηκε να κρατάει το στομάχι της Κώστα. Έτσι παρατήρησα. Μάλλον γιατί φαίνεται το η Σέντον... Και η Σέντον και να... Ακριβώς. Φαίνεται η Σέντον να σημαδεύει χαμηλά. Τα χέρια της Μιτιλινάκης έχουν κατέβει χαμηλά. Φαίνεται να προστατεύει το στομάχι της. Για να δούμε. Κρατάει όμως τη Σέντον σε απόσταση. Ένα λεπτό και 10 για τη λήξη. Η Σέντον σημαδεύει τη Μιτιλινάκη στο στομάχι. Έξυπνη αθλητρία η Σέντον. Μιτιλινάκη με ένα spinning back fist δεν βρίσκει στόχο. Ξανά round από τη Σέντον. Και ένα sweep από την Σέντον, το οποίο βεβαίως δεν μετράει σαν πόντους, γιατί οι κανόνες είναι kick και όχι muay thai. Έχει ανοίξει η Σέντον στο δεξί της μάτι. Μιτιλινάκη σε σχετικά παθητικό ρόλο σε αυτό το γύρο. Η Σέντον είχε την πρωτοβουλία. 10 δευτερόλεπτα. Τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα. Μιτιλινάκη παίρνει τον αγώνα. Μεγάλη νίκη για την Ελληνίδα αθλητρία.